Περπατώντας τη γειτονιά στην Κυψέλη όπου μεγάλωσα, είχα μία τυχαία συνάντηση με το γιο ενός γείτονα, κατά την οποία συνειδητοποίησα ότι δεν είχε ποτέ την εικόνα της γειτονιάς όπως την είχα εγώ στην ηλικία του. Η εικόνα που υπάρχει τώρα εκεί είναι προφανώς η μόνη εικόνα που ξέρει. Τα εξωτερικά ισόγεια και η μη υπόγεια της συνοικίας, για αυτόν, ήταν πάντα όπως είναι σήμερα, άδεια και εγκαταλειμμένα. Εγώ όμως, όταν τα βλέπω, τα συνδέω με αυτό που υπήρξαν, αλλά και με τα πρόσωπα που βρίσκονταν σε αυτά, που τα χρησιμοποιούσαν, που δούλευαν, που ζούσαν εκεί. Ας κάνουμε λοιπόν μαζί μία γρήγορη περιήγηση. Εδώ ήταν εργαστήριο επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών, τηλεοράσεων, ραδιοφώνων. Εδώ ήταν επιδιορθώσεις ενδυμάτων. Αυτό ήταν στεγνοκαθαριστήριο για δεκαετίες. Το χαρακτηριστικό του ήταν ο ατμός που έβγαινε από έναν σωλήνα που ξεμύτιζε από το τζάμι. Εδώ ήταν επιδιορθώσεις υποδημάτων, ο τσαγκάρης της γειτονιάς. Εδώ, όταν περνούσες, μύριζε το κομμένο ξύλο. Ήταν ξυλουργείο, επιπλάδικο. Εδώ, αντί για τείχους, υπήρχε μια μεγάλη τζαμαρία. Ήταν το γαλακτοπολείο. Το μισογκρεμισμένο κτίριο αυτό ήταν παραδοσιακό παντοπολείο. Εδώ ήταν κάβα και ξηρή καρπή. Αυτό ήταν μοδιστράδικο. Εδώ ήταν ο ρολογάς της γειτονιάς. Επισκεύαζε ρολόγια και, όπως φαίνεται από τα πυκνά κάγκελα, εμπορευόταν και κοσμήματα. Εδώ ήταν κατάστημα κασετών και δίσκων. Ερχόσουν μεταξύ άλλων για να παραγγείλεις να σου γράψουν επιλογές κομματιών σε κασέτες από δίσκους βινιλίων. Να κάτι που ένα νέο παιδί σήμερα ίσως να μην ξέρει καν ότι υπήρχε. Αυτό ήταν κατάστημα γραφικής ύλης και παιχνιδιών. Εδώ υπήρχε η σχολή οδηγών όπου έκανα και εγώ μαθήματα για το δίπλωμα οδήγησης. Εδώ ήταν φωτογραφείο που διέθετε και χώρο φωτογραφήσεων. Αυτό ήταν ο ποροπολείο. Εδώ κουρείο. Εδώ ιχθυοπολείο. Και αυτό ήταν το κατάστημα που κυρίως ως πιτσιρίκια επισκεπτόμασταν για να πάρουμε τσίχλες, καραμέλες και σοκολάτες. Ήταν τα ψηλικά της γειτονιάς. Τόσα μικρά μαγαζιά χαμένα στο παρελθόν, σε τόσο μικρό χώρο που έδιναν μια πολύ διαφορετική όψη στη γειτονιά σε σχέση με αυτή που υπάρχει σήμερα. Σκεφτείτε ότι η διαδρομή μας ήταν σε μια ακτίνα μόνο 60 ή 70 μέτρων και θα μπορέσετε να φανταστείτε, ιδίως όσοι δεν ζήσατε στο κέντρο των Αθηνών, πόσο άλλαξαν τα πράγματα τις τελευταίες δεκαετίες. Ανάμεσα σε μένα και στο νεαρό, ειλικρινά δεν ξέρω ποιος από τους δύο είναι πιο τυχερός. Εγώ, που πρόλαβα τη γειτονιά με εμπορική ζωή, αλλά που είδα τα μαγαζάκια να κλείνουν το ένα μετά το άλλο, ή το παιδί αυτό που απλά την γνώρισε όπως είναι τώρα. Ποιος ξέρει. Όπως και να έχει, ευχαριστώ για την παρέα. Τα λέμε.